Νίκος Μπάρντης από τη Νέα Υόρκη, ο δικός μας Νίκος, ο Κερκυραίος, ο πρόεδρος της Ιωνίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείτε, η οικογένειά σας να έχετε υγεία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά από τη Νέα Υόρκη. Είχαμε τη χαρά να περάσουμε πολύ ωραία τα Χριστούγεννα χθες. Ο καιρός καλός. Λίγο χιόνι είχαμε προπαραμονή, αλλά τώρα σήμερα είναι πολύ καλή μέρα. Τα χρόνια μας πολλά και σε σένα, Διονύση, προσωπικά και στην οικογένειά σου και φυσικά σε όλους τους Κερκυραίους. Δύσκολη χρονιά, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πιστεύω το 2022 να είναι καλύτερο. Να μας βρει να φύγει αυτό το καρκίνωμα που λέγεται κορονοϊός και να ανοίξει πλέον η ανθρωπότητα. Μάλιστα. Περάσατε οικογενειακά χθες. Οι άλλοι Κερκυραίοι συμπατριώτες μας έχεις επαφή. Είχατε κάποιες του Αγίου, κάποιες επαφές. Βέβαια, με όλους τους Κερκυραίους, με όλους τους συμπατριώτες μας, ανταλλάξαμε με όλους ευχές. Δυστυχώς αυτές τις μέρες έχουμε και μερικούς Κερκυραίους με κορονοϊό, παρότι ήταν εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Και αναφέρομαι στη Σπυρίδηλωτη Τσουκαλά που όλοι ξέρετε στην Κέρκυρα. Και έχουν κλείσει είναι κλεισμένοι στο σπίτι. Έχει αυξηθεί ο κορονοϊός και έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε ουρές να υπάρχουν παντού. Γι' αυτό και ξεκίνησα με το υγεία πάνω απ' όλα το 2022. Αλλά να πούμε τις ευχές μας στους δημάρχους μας, πάνω απ' όλα στο Μητροπολίτη μας, στο Σπύρο το Σημάτι που το τραπέζι μας εχθές στολίστηκε με δέσματα δικά του, γιατί είχαμε τη χαρά να μας στείλει και την παραδοσιακή σικομαΐδα που λέμε και όλα αυτά τα οποία πάντα ο Σπύρος κάνει και δείχνει. Τον ευχαριστούμε. Παραδοσιακός. Πάντα. Και φαίνεται για τη φιλανθρωπία του και στην Κέρκυρα. Παρακολουθούμε το Κορφού TV News, το οποίο τα δείχνει όλα, τα βλέπουμε όλα. Δεν έχει λείψει από κανένα κερκυραϊκό σπίτι. Το Σπύρο τον Παντουβά. Τα παιδιά από την Φιλαρμονική Μάζαρος, όλους γενικά, τον Άνθη, τον Μάνθο τον Γιαννούλη. Και όλους, δεν θέλω να το Παντελή το Κοντό, και όλους, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Ναι. Γι' αυτό είναι οι ευχές μου σε όλους τους Κερκυραίους και όπως πάντα και στο χωριό μου φυσικά. Αφιώνας, πάντα. Αφιώνας. Το μικρό χωριό. Και πιστεύω κι εγώ να είμαι κάποτε εκεί, να κάνω κι εγώ Χριστούγεννα, γιατί όπως σας είχα πει, είναι περίπου 44 χρόνια που έχω να κάνω Χριστούγεννα στην Ελλάδα. 44 χρόνια. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, είναι αργία, ας πούμε, αύριο, τι γίνεται, η μέρα αυτή των Χριστουγέννων είναι καθολική αργία στην Αμερική? Ναι, είναι καθολική αργία, ξεκινάει από την παραμονή, η οποία και εκεί είναι μισή μέρα, τα Χριστούγεννα, βέβαια. Την Παρασκευή. Οπότε τα Χριστούγεννα είναι καθολική, ακόμα και τα παρκόμετρα, να πούμε έτσι, για πρώτη χρονιά φέτος ήταν και την παραμονή και τα Χριστούγεννα και την Κυριακή. Όλες τις μέρες δεν μπορούσε να παρκάρεις δωρεάν οπουδήποτε. Είναι καθολική μέρα τα Χριστούγεννα, είναι κλειστά τα πάντα σε μια Νέα Υόρκη, όπου οι δρόμοι είναι άδειοι φυσικά και μπορεί να κυκλοφορήσεις ελεύθερα. Άρα είναι μεγαλύτερη γιορτή τα Χριστούγεννα στην Αμερική. Δεν είναι το Πάσχα, είναι τα Χριστούγεννα, έτσι. Το Πάσχα, όχι. Τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη γιορτή. Και αυτό είναι. Και το άλλο Σαββάτο που είναι η Πρωτοχρονιά, πάλι και εκεί θα είναι αργία. Είναι αργία, αλλά σχετικά. Είναι όλα ανοιχτά. Την Πρωτοχρονιά είναι όλα ανοιχτά. Ενώ τα Χριστούγεννα είναι τα περισσότερα από άλλα πολλά. Μόνο μερικά εβραϊκά μαγαζιά είναι ανοιχτά. Θα έχουμε αρκετό κόσμο στο Times Square τελικά. Ο Δήμαρχος αποφάσισε να μην κλείσει το Times Square. Δεν θα έχει, που ξέρουμε, είναι εκατομμύρια κόσμο το βράδυ εκείνο. Θα είναι περισσότεροι με μάσκες. Οι αποστάσεις δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να κρατηθούν, γιατί σε ένα όχλο τέτοιο είναι δύσκολο να κρατηθούν. Πρέπει να σου πω ότι από την Παρασκευή, παραμονή Χριστουγέννων, εδώ πλέον εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι είμαστε όλοι με μάσκες. Όλοι με μάσκες. Και εμείς το ίδιο εδώ.
Πώς πάει η πανδημία, Νίκο, εκεί πέρα? Είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ άσχημα, φαίνονται. Δυστυχώς και εδώ έχουμε τις υποανάπτυκτες περιοχές, όπως είναι το Μπρούκλιν και το Μπρόγκς, που ο κόσμος δεν εμβολιάστηκε. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος δεν είναι. Και αυτό είναι ένα από το πιο βασικό πρόβλημα στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει έξαρση της όμικρον, είναι η πίεση, υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία ή απλά... Όχι ακόμα. Ακόμα δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Κάθε μέρα παρακολουθούμε. Περισσότερη πίεση υπάρχει στο να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει τα τεστ για να δει που βρίσκεται. Αλλά όπως σας είπα, είναι ανεβασμένα τα κρούσματα και αυτό δεν είναι καλό, γιατί δεν σηκώνει άλλο lockdown που λέμε η Αμερική, όπως όλος ο κόσμος φυσικά δεν σηκώνει άλλο lockdown. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο η Αμερική. Η Αμερική είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία, αλλά φυσικά είναι και για την Ευρώπη και για παντού. Δεν αντέχει άλλος ο κόσμος. Πιστεύω να το ξεπεράσουμε αυτό. Οι επιστήμονες λένε θα το ξεπεράσουμε. Όλα είναι στο θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Μακάρι να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη περίοδο. Βεβαίως λένε ότι η όμικρον είναι έτσι, αν κολλήσεις την περνάς στο σπίτι, αλλά εντάξει. Αυτό είναι πραγματικότητα αυτό που λένε για το όμικρον. Επειδή ένας από τους καλύτερους μου φίλους είναι σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία και κάνανε σεμινάρια, είναι σαν να περνάς ένα βήχα, δεν είναι κάτι το σημαντικό, αλλά όσο να είναι, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Να στείλουμε τα χρόνια που άνσε πολλά στον Προκόπη τον Ζέργο, τον φίλο σου και τον φίλο. Ναι. Κοινό φίλο, βέβαια. Στον Φρίξο, τον Κούση, τον γιατρό. Στον Δουκακέικο. Τον πρόεδρο του Παγκερκυριακού. Βεβαίως την αγαπημένη μας Σπυριδούλα του Καλά, να της ευχηθούμε γρήγορα περαστικά. Να είναι περαστικά. Τον σύζυγό της τον Αλέκο και τον Κώστα, τον πρόεδρο του Μαθράκη, όλους, εν πάση περιπτώσει να μην ξεχάσω κανέναν τώρα, όλους τους ομογενείς και κυραίους φίλους, αγαπητούς, και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Εμείς πρέπει να σου πω ότι είμαστε σταθεροί, δεν έχουμε αλλάξει τα εισιτήρια. Αν τα αλλάξουμε για τρίτη φορά, τι να σου πω. Είμαστε πολύ τυχεροί. Δεν το βλέπω. Εμείς δεν το βλέπεις, Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση ακόμα. Όλα θα εξαρτηθούν όμως με τον καινούργιο χρόνο. Δεν νομίζω να... Να γίνει παρέλαση, Δύσκολα. 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 Πάλι και θα το δούμε. Έχουμε καιρό όμως μπροστά μας να δούμε τι θα γίνει, αλλά εγώ το βλέπω κάπως. Είναι 3 μήνες τώρα. Όλα θα εξαρτηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Γενάρη. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Εκεί είναι, το σημαντικό είναι τι θα γίνει σε 2 εβδομάδες. Όλα θα εξαρτηθούν μετά από 2 με 3 εβδομάδες και εκεί θα και εμείς. Γιατί και εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη. Βέβαια, δεν θα σας επιτρέψουν καταρχήν οι αρχές εκεί πέρα. Μπράβο. Και η ευθύνη δικιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι. Είναι οι ασφάλειες εδώ. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εμείς θα ζυγίσουμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το permit έχει βγει, τα πάντα είμαστε έτοιμοι. Τη Δευτέρα γίνεται η πρώτη συνεδρίαση, Δευτέρα με Τρίτη, και ξεκινάμε νομίζω τις 10-15 με την πρώτη πανομογενειακή. Άρα και εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά η πολιτεία θα δούμε πώς θα πάει. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Η μάσκα είναι υποχρεωτική στους εξωτερικούς χώρους? Όχι, ακόμα δεν είναι στους εξωτερικούς χώρους, απλώς θα είναι για το New Year's Eve, επειδή θα είναι πολύ κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο. Μια που είπε στον Παγκερκυριακό, Διονύση μου, θα πω ότι τον πρόεδρο του Παγκερκυριακού, τα παιδιά από τον Παγκερκυριακό, και αυτό εμένα με κάνει να είμαι χαρούμενος, είχαν μία σύσκεψη προχτές με Sky με το Μέλισσα, ένα πολύ καλό δυνατό οργανισμό στην Κέρκυρα, και θα σας ανακοινώσουν σε λίγες μέρες κάποια δωρεά που θα κάνει ο Παγκερκυριακός. Και αυτό είναι ότι βλέπω ότι αφήνω παρακαταθήκη, μια και εγώ ήμουν πρόεδρος στον Παγκερκυριακό για πολλά χρόνια και τα παιδιά αυτά. Ακολουθάνε κάποια βήματα. Νεότατος, συνεχίζεις. Πιο ψηλά. Από άλλα πόστα. Να σε ευχαριστήσω. Να σου ευχηθώ ό,τι το καλύτερο στην οικογένειά σου. Τη Βασιλική που είναι κοντά σου. Πάντα.
Γιατί είναι η Βασιλική, ασχολείται και με τον Πανκερκυριακό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι γραμματέας. Ναι, είναι βασικό θέλουγος η Βασιλική. Βέβαια. Λοιπόν. Ακολουθάει τα χνάρια του μπαμπά. Ναι, τη βλέπω να είναι στο... να σε αντικαταστήσει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, να στείλουμε τα φιλιά μας, τα χρόνια πολλά, την αγάπη μας σε όλους τους Κερκυραίους, στη Νέα Υόρκη, όπως είπα προηγουμένως, και περαστικά στη Σπυριδούλα. Τι άλλο να πω. Και από εμάς, αγάπη και πάντα υγεία, τίποτα άλλο δεν υπάρχει καλύτερο στον κόσμο από την υγεία και να είμαστε δυνατοί και σύντομα να βρεθούμε κοντά, είτε στη Νέα Υόρκη είτε στην Κέρκυρα.